Σε ρυθμού πατρινού καρναβαλιού θα χορεύουν χιλιάδε καρναβαλιστέ για ακόμη μία χρονιά. Η προετοιμασία για το πατρινό καρναβάλι του 2025 έχει ήδη ξεκινήσει με πρώτο βήμα τη συνάντηση γνωριμία τη ΣκεΔΙΠ Καρναβάλι Πάτρας με του εκπροσώπους των πληρωμάτων του πατρινού καρναβαλιού. Εχθέ παραγματοποιήθηκε μια συνάντηση, ένα κάλεσμα από τον πρόεδρο τη κοινοφελού επιχείρησης Καναβάλι Πάτρα, τον κύριο Παύλο Κούρα, προ τα πληρώματα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον πολυχώρο των παλαιών Σφαγίων και είχε στόχο τη γνωριμία με του εκπροσώπους των πληρωμάτων και την ανταλλαγή ιδεών για το ερχόμενο καρναβάλι τη Πάτρα. Το παρόν έδωσε και η Καρναβαλική Ακαδημία Πατρών ένα θεσμός που έχει ως στόχο τη διαφύλαξη, την ανάδειξη και την ανάπτυξη του πατρινού καρναβαλιού. Εχθέ παραγματοποιήθηκε μια συνάντηση, ένα κάλεσμα από τον πρόεδρο τη κοινοφελού επιχείρηση Καρναβάλι Πάτρα, τον κύριο Παύλο Κουρα, προ τα πληρώματα. Συζητήθηκαν πράγματα για το καρναβάλι του 2025. Όχι σε πολύ βάθος, καθώς το πρόγραμμα ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Ε, αλλά συζητήθηκε επίση ε, οι ομάδε εργασία, οι οποίε έχουν δημιουργηθεί φέτο για πρώτη ε, χρονιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν η πρώτη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου τη ΚΕΔΙΠ με τα πληρώματα μετά από 9 χρόνια, με μεγάλη συμμετοχή 60 με 70 καρναβαλικών πληρωμάτων. Μία δράση που θέλουμε να κάνουμε είναι ένα ε, καρναβαλικό ήμιμαραθώνιο, ε, ε, ένα αθλητικό γεγονό, αλλά να είναι ενταγμένο στα πλαίσια του πατρινού καρναβαλιού, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Αθλητισμού, με αθλητικά σωματεία και με το καρναβαλικό συνεργείο και με όλη την καρναβαλική κοινότητα, έτσι ώστε να είναι ένας θεματικός, ένα θεματικό αγώνα δρόμου, ο οποίος θα γίνει μέσα στην περίοδο του καρναβαλιού και θα δώσει έτσι ένα ξεχωριστό τόνο και χρώμα στην πόλη. Στη συζήτηση συμμετείχαν και εκπρόσωποι των σχολών χορού τη πόλη με στόχο την ενίσχυση και τον εμπλουτισμό του καρναβαλιού.